Τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση σε σχέση με την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού και τη λειτουργία των κλειστών χώρων ψυχαγωγίας προκαλούν προβληματισμό στους επιχειρηματίες της εστίασης στα Χανιά. Σε μια ούτως ή άλλως αμφίβολη σεζόν, η λειτουργία κλειστών χώρων ψυχαγωγίας μόνο για εμβολιασμένους και αυτοί καθήμενοι εκτιμάται ότι δεν θα αφήσει ανεπηρέαστη την προσέλευση του κόσμου. Εκτιμώ ότι θα επηρεάσουν και τον κόσμο και τις επιχειρήσεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Νομίζω πως ναι, θα επηρεάσουν. Οι ξένοι είναι προσαρμοσμένοι στα μέτρα από τις χώρες τους. Οι περισσότεροι που ρωτάμε έχουν κάνει εμβόλια και έχουν κάνει rapid test για να έρθουν, γιατί έχουν πολύ αυστηρούς ελέγχους στις χώρες τους, που αυτό μας έχει καθυστερήσει λίγο τον τουρισμό και σε εμάς σαν Ελλάδα. Τα μέτρα που δοθήκαν χθες πιστεύω ότι είναι το καλύτερο για τη χώρα. Οι ιδιοκτήτες κλειστών μπαρ και χώρων ψυχαγωγίας είναι εκείνοι που εκφράζουν μεγαλύτερους φόβους για μία ακόμα χαμένη χρονιά. Υπάλληλοι στις εισόδους καταστημάτων σε ρόλο ελεγκτή του πιστοποιητικού εμβολιασμού, έλεγχοι από τις αρχές για μη τήρηση των μέτρων, θεωρείται πως θα συνθέσουν ένα σκηνικό που κάθε άλλο παρά ενθαρρύνει την κίνηση και την ανάγκη για ψυχαγωγία. Επηρεάζουν, αλλά προέχει σε αυτή τη στιγμή η ασφάλεια των πολιτών, η ασφάλεια σε αυτών που θα διασκεδάσουν και δεν μπορούμε να ρισκάρουμε, ούτε οι επιχειρηματίες μπορούν να ρισκάρουν ένα ενδεχόμενο τρίτο lockdown. Πολύ δύσκολα πράγματα. Πολύ δύσκολα πράγματα. Για όλους. Οι πιο ψύχρεμοι πάντως κάνουν λόγο για δύσκολη πλην όμως ασφαλή σεζόν με μέτρα τα οποία είναι ικανά να ανακόψουν ένα ακόμα κύμα της πανδημίας.